Πάμε και στο Πανετολικό ναι. Λάρισα. Να δούμε με... τι έχουμε επιλέξει. Καταρχάς να πάμε στον MVP. Έχουμε τον Κλέσιο. Τη στιγμή. Ναι. Ο Μαρκόφσκι. Είχε καιρό να σκοράρει. Η αλήθεια είναι πως και ο ίδιος το ήθελε. Το είχε πει. Και είναι και ωραίο γκολ. Mm-hmm. Και ακόμη καλύτερο είναι ότι δίνει τρεις βαθμούς βέβαια. Από το να ήταν ωραίο. Ωραία και η σέντρα βέβαια. Εξαιρετικό και το τελείωμα του Μαρκόφσκι. Η σέντρα από τον MVP. Από τον Κλέσιο. Το Κλέσιο. Ο οποίος επίσης είναι ένας παίκτης σαν τον Κάριν που θέλει τον γκολ. Αγχώνεται ναι. για τον γκολ. Αγχώνεται. Ναι. Ναι. Εδώ είναι η καθαριστική στιγμή. Τούλιπε και νομίζω και αυτόν θα το βοηθήσει. Επέμβαση ο Κυριακίδη. Ναι. Καλός παίκτης. Το σούτ από τον Μαρουκάκη. Σκόρερ, καλός. Ο Κυριακίδης είναι αυτός που κρατάει το υπέρ του Πανετολικού σκορ. Και εδώ είναι ο κορυφαίος. Ο Κλέσιο, όπως είπε προηγουμένως και ο Γρηγόρης. Μοζεμβεκανός, ο οποίος ξεκίνησε από τα δεξιά της άμυνας και όλο και πήγαινε και πιο μπροστά. Το θέμα είναι ότι όταν ήρθε ο Κλέσιο από τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, ήρθε ως half extreme. Ο Ματζουράκης τον έκανε λίγο μίγα. Όπως έκανε τον μίγα από half extreme back, τον έκανε και αυτόν back. Καλά, back σήμερα τον έχει, κάνει παντού, έχει παίξει παντού. Ναι, και στο προηγούμενο match back, ναι, ναι. Back ήταν. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι είναι καλό για τους προπονητές να έχουν ένα καλό παίχτη. Ο οποίος καλό παίκτη. Μπορεί να δώσει λύση οπουδήποτε. Ναι, να σου δώσει λύση. Μακάρι να έχει τέτοιου παίκτε. Σήμερα... Να κάνουν και από μόνοι τους κάτι. Ήταν επίσης η αγωνιστική που πρέπει να πω ότι οι προπονητές ήταν σε καλές βραδιές. Όσο και αν συζητήσαμε πολύ, εννοείς δεν φώναξαν καθόλου. Δεν, όχι, δεν όχι. Έκαναν. Είχαν ενδιαφέρον παιχνίδια. Δεν είναι. Ναι. Και από τακτικής πλευράς και από τους προπονητές. Το ότι χάνεις ένα μάτς δεν σημαίνει ότι δεν έκανες καλά τη δουλειά. Μπορεί να το χάσεις για διάφορους λόγους. Εγώ και τη Λάρισα την είδα λίγο καλύτερη σήμερα σε σχέση με το τι έκανε στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αλλά είδα και τον Ματζουράκη να παίρνει αυτή την. Δύσκολη επιλογή να βγάλει το Γουάρντα που ήταν και σκόρ, έχει και δοκάρι. Αν δείτε την έκφραση του προσώπου του όταν πετυχαίνει τον γκολ, πολύ πανηγυρίζουν. Βέβαια. Και αυτό σημαίνει ότι είχε και άλλα πράγματα στην λοιπόν, για να δούμε. Είχε κάνει ένα-δύο παιχνίδια με την πρώτη ομάδα τη Μπενφίκα ο κύριος, αλλά συνήθως έπαιζε στην δεύτερη ομάδα. Να τον δούμε λίγο. Είναι από τις αποκαλύψεις του φετινού πρωταθλήματος. Ιδίως με διαφορετική θέση, έτσι. Ναι. Εκεί που τον έχει καθιερώσει ο Ματζουράκης. Και να σου πω την αλήθεια, δεν μου γέμισε το μάτι στην αρχή. Δηλαδή πίστευα ότι είναι ένας ακόμα παίκτης από αυτούς που παίζουν πολύ με την μπάλα, που ξεσηκώνει με εξέδρα. Έχει και τακτική παιδεία. Ναι, ναι. Και, εντάξει, σαν μπακ όχι τόσο. Όχι τόσο. Ίσως με το... Αλλά σήμερα, ας πούμε... Το Ματζουράκη θα βελτιωθεί σίγουρα τα μάτια. Σήμερα ένα από τα μυστικά αλλά δεν είναι αυτή η θέση του. Όχι. Ένα από τα μυστικά του μάτια είναι όταν έβγαλε το Γουάρντα, τον φέρνει σαν δεύτερο κυνηγό στην πραγματικότητα. Βέβαια, επειδή είναι πολύ καλός παίκτης και έχει και τη συνήθεια να παίζει στο πλάι, στη φάση του γκολ έχει βρεθεί από την άλλη πλευρά για να το δημιουργήσει. Έτσι. Εδώ τον είδαμε αριστερά, δεξιά, πίσω από τον center four. Όπου υπάρχει ανάγκη. Και όπως λέει ο Γρηγόρης, αν χρειαστεί και σαν ακραίο back. Λοιπόν, εδώ είναι η φάση που δημιουργεί την πολύ ωραία αυτή σέντρα για τον Μαρκόφσκι. Που... Το έχει αυτό, έτσι, coach. Έχει δουλέψει και πολύ. Ναι, ναι, το έχει. Είναι νομίζω, το είπα και πριν, είναι η αγωνιστική των center four. Έχει σκοράρει ο Μαρκόφσκι, ο Ιντέγε, ο Λεταλέκ χτες. Ο Τουράμ της Κέρκυρας. Ο Τουράμ της Κέρκυρας, θα τον δούμε σε λίγο. Ο Ανσαριφάρντ, που έχει κρίνει και αυτός παιχνίδι. Όλα τα, γενικά, τον έχεις ένα center forward. Και αρκετά γκολ από με κεφαλιές. Και όπως λέγαμε και όταν ήμασταν στον αέρα, η ΑΕΛ είχε τις φάσεις της και εγώ θα έλεγα ότι η στιγμή του μάτς δεν ήταν τόσο αυτό του Κυριακή, όσο αυτό που θα δούμε τώρα. Δηλαδή είναι μια πολύ ωραία αυτόν τον γκολ και υπάρχει ανάλογα ωραία αντεπίθεση της ΑΕΛ. Έτσι, η οποία δεν ολοκληρώνεται σωστά για κάτι λίγο. Και εκεί έρχεται μετά τον γκολ του Πανετολικού που συχνά συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Να τη φάση. Τα έχουν κάνει όλα σωστά. Παρόμοια ίδια όλα, αλλά η τελική πάσα δεν είναι, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση η καλύτερη δυνατή για να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα.